τέχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Χθες, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, εορτάσαμε την Αγία Σκέπη της Παναγίας μας αφενός και την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 αφετέρου. Και η Εκκλησία μας και η πατρίδα μας και οι ψυχές όλων εκείνων που αισθάνονται αυτά τα δύο μεγέθη είχαν γεμίσει χαρά και αγαλίαση και φως και συγκίνηση και δύναμη ουράνια. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε το Χριστό και την Παναγία μας που δεν μας αφήνουν ποτέ, ούτε αυτό εδώ το αλωνάκι, τη γλυκύτατη Ελλάδα μας, πάντα επιβλέπουν και την φροντίζουν ακόμη και τώρα που έχει τόσο δυσκολευτεί. Πώς και με τι στα αλήθεια να ευχαριστήσουμε εκείνους και τους Αγίους και τους Αγγέλους και τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων που τόσο πολύ και τόσο καλά και απλόχερα μας φροντίζουν και μας διασφαλίζουν. Και ακόμα πώς και με τι να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους τους ήρωες και τις ηρωίδες, τους επώνυμους και ανώνυμους, τους μικρούς και μεγάλους, τους γνωστούς και περισσότερο τους άγνωστους, οι οποίοι επολέμησαν το Μεγάλο Σαράντα στα βουνά της Βορείου Ηπείρου και της Αλβανίας υπερπίστεως και πατρίδος, και αρκετοί από αυτούς, καθώς και στα μετόπισθεν, άφησαν τα κοκαλά τους εκεί στα βουνά, αλλά και στην πατρίδα μέσα. Τάφοι τους έγιναν τα σπήλαια και οι χαραματιές και οι χαράδρες, οι λόφοι και οι κοιλάδες και όλα εκείνα τα απέραντα βουνά της Βορείου Ηπείρου και της Αλβανίας. Οι ψυχές τους όμως, οι μαρτυρικές ψυχές τους και οι ηρωικές, πέταξαν για τον ουράνιο θρόνο μέσα σε θεία δόξα, σε θεία έγλη και σε φως ουράνιο, και ανέβηκαν στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην αιώνια πατρίδα, στην αιώνια χαρά. Γι' αυτό και χθες η Εκκλησία μας κατά τη δοξολογία, αφού ευχαρίστησε τον Κύριο και την Παναγία και τους Αγίους για την προστασία τους στην αμέριστη, ευχήθηκε για τις ψυχές των μαρτύρων επιλέξει, εκείνων που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, ή εσφαγιάστησαν αργότερα, ή απέθαναν στην αιχμαλωσία, ή καθιονδήποτε τρόπον ετελειώθησαν και ανέβησαν στην Άνω Πλάση. Τους μνημονεύει λοιπόν με περισσή ευγνωμοσύνη, και η χθεσινή ημέρα ήταν κυρίως και κατεξοχήν ημέρα ευχαριστίας, ημέρα δοξολογίας, ημέρα ευγνωμοσύνης προς το Θεό μας, προς την Εκκλησία μας και προς όλους εκείνους τους ήρωες και μάρτυρες και τις ηρωίδες που έπεσαν και αγωνίστηκαν υπερπίστεως και πατρίδος. Το βροντοφώναξε η Εκκλησία εχθές το μεγάλο ευχαριστώ. Το βροντοφώναξε, γιατί έχουμε μάθει δυστυχώς να μην ευγνωμονούμε, να μην βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού και των ανθρώπων απέναντί μας και τις ευεργεσίες τους, και έτσι να είμεθα μεμψίμηροι και οπαδοί της κλαψοφαγούρας, για να είπομε κατά των πολλήν και μέγαν λασκαράτων. Έχει σημασία αυτό. Ψυχή που ευγνωμονεί, ψυχή που ευχαριστεί, ψυχή που δοξολογεί, είναι ψυχή ανοιχτή.
και δέχεται από τον ουρανό μεγάλες ευλογίες και είναι και ευχαριστημένη και ευχάριστη συνάμα. Γιατί σήμερα δυστυχώς όπου και να καθίσεις, όπου και να σταθείς, τι γίνεται και τι ακούγεται συνήθως? Κατηγορίες, μιζέριες γυναικών και ανδρών, θα έλεγε ο Αλέξιος Παπαδιαμάντης, μικρότητες και ό,τι άλλο θέλετε. Ευχαριστία, ευγνωμοσύνη, δοξολογία, ευχαρίστηση, πληρότητα, σπάνια ακούς, σπανιότατα ακούς. Γι' αυτό υποφέρομαι. Ενώ αν ευχαριστούμε και δοξολογούμε και ευγνωμονούμε και το Θεό και τις ευεργέτες μας και τους εχθρούς μας, αλλάζει το κλίμα μέσα μας, το ξέρετε αυτό? Έρχεται η χάρη του Θεού, γιατί η ευχαρίστηση και η ευχαριστία έχει μέσα και τη χάρη, όπως ξέρετε, ένα συνθετικό και μεγάλο και πηγή της μάλιστα. Και γεμίζει κανείς με αυτή τη Θεία χάρη και μετά λάμπει το πρόσωπό του, εφραίνεται η καρδιά του, αγάλεται η ψυχή του και είναι αυτάρκης, έχει ολιγάρκια και είναι ευτυχής, όπως θα έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, και έχει ομορφιά και θέλει να πετάξει και θέλει να θυσιαστεί και θέλει να προσφέρει και θέλει να κάνει υπομονή και θέλει να κάνει τόσα και τόσα καλά. Η δυστυχία λοιπόν και η ευτυχία είναι πρώτα και κύρια μέσα μας. Πηγάζει από μέσα μας, προέρχεται από μέσα μας και ύστερα προκύπτει και από τα απ' έξω, το θετικό ή το αρνητικό. Μέσα μας, το μέσα κράτος πλοιοποιητής. Και ο εχθρός ή ο φίλος είναι intra muros, θα έλεγαν οι αρχαίοι Λατίνοι, εντός των τυχών. Εντός των τυχών. Και από την καρδία του ανθρώπου ο Χριστός εκπορεύονται και τα μεγαλεία και οι αθλιώτες. Εκπορεύονται. Γι' αυτό και ο μεγάλος Διονύσιος Σολωμός, ο ένθεος ποιητής μας, το καύχημά μας και η χαρά μας, έλεγε πως τον ενδιαφέρουν δύο πράγματα, η ελευθερία και η γλώσσα. Ποια είναι η ελευθερία? Το μέσα κράτος που θέλει αρετή και τόλμη, το έλεγε ο Κάλβος, ο άλλος Ζακύνθιος. Η ψυχική μας κατάσταση, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, γιατί η ελευθερία και Πνεύμα Άγιο ταυτίζονται. Ούτω Πνεύμα Κυρίου, εκεί και ελευθερία, βροντοφωνεί ο Μέγας Παύλος, για να είναι πιο σαφής. Και όταν ο άνθρωπος έχει την εσωτερική ελευθερία, την ελευθερία των τέκνων του Θεού, την ελευθερία του Χριστού, εάν ούν ο Υιός του ανθρώπου ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσαστε, λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Κύριός μας. Αυτή η ελευθερία είναι Αγιώτης, είναι ουρανός, είναι ανδρεία που θα λέει πάλι Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και ουδηλία, είναι μεγαλείο. Αυτή την ελευθερία εννοιαζότανε και είχε υπόψη του ο Μέγας Σολωμός. Τον πολεμάνε για αυτόν και ποιο δεν πολεμάνε σήμερα? Θα να τα ρημάξουν όλα, το βλέπετε. Και όταν τον επεσκέφθη αυτή η ελευθερία του Θεού, το Διονύσιο Σολωμό που ήταν ιταλοθρεμένος, ήταν η ενετή στα Επτάνησα, όταν τον επεσκέφθη αυτή η ελευθερία του Θεού, τι λέει ο ίδιος τον Πόρφυρα? Άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του. Με το φως του Θεού, με το φως του Αγίου Πνεύματος, με το φως της ελευθερίας, εγνώρισε ο νιός τον εαυτό του και πήρε τα άρματα τα πνευματικά και άδραξε τα όπλα και βάλε στον νόμο τη λύρα τη δίκαιη και με αυτήν τραγούδισε τα κλαίη του 1821 τις νίκες, τις δόξες αλλά και τις πτώσεις. Ετραγούδισε την ίδια την ελευθερία που ταυτίζεται με το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό πήγε στο Μεσολόγγι την ημέρα του Θεού, πήγε στην Υπολιτσά, πήγε στα Δερβενάκια και ήταν φως το πόδι, φως το χέρι και όλα γύρω ήταν φως. Ήταν φως, φως της Αλαστάσεως, φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το Χάρο, που λέει αλλού στους πολιορκισμένους,
πάλι ο ίδιος ο Μέγας Σολομός. Η ελευθερία λοιπόν είναι η αγιώτης, είναι η Θεία Χάρη στην ψυχή μας, είναι η φωνή του παρακλήτου, είναι το φως του κόσμου. Και αυτή πια η ομορφιά που έχουμε μέσα μας, πώς βγαίνει έξω και πώς διατυπώνεται? Με τη γλώσσα. Με τη γλώσσα. Και μάλιστα την ελληνική γλώσσα. Κύριος ήξερε ιταλικά και όμως τον τράβηξε η ελληνική γλώσσα. Και η αρχαία και η λογία και η βυζαντινή και η νεωτέρα. Και γράφει, βλέπετε, στην ελληνική γλώσσα, στη δημοτική γλώσσα, στη λαλούμενη γλώσσα που κυρίως την οφείλει στην Αγγελική Νίκλη, τη μητέρα του, που έχει τα ρίζα στις διάβασα χτες εκτεγέας Αρκαδίας. Η γλώσσα λοιπόν, η γλώσσα τον ένοιαζε. Κι Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος των Σκλάβων, ο μεγάλος διδάχος του γένους μας και της Ορθοδοξίας, τι έλεγε, μάθετε γράμματα ελληνικά, γιατί στην ελληνική είναι και η Εκκλησία. Και πλήρωνε τους Αρβανίτες και τους άλλους και τους συγχωρούσε και αμαρτίες. Να μην μιλάνε στο σπίτι τους Αρβανίτικα, όχι ότι είχε κάτι με τους ανθρώπους αυτούς εθνικιστικό και αρνητικό, αλλά ήθελε να ξέρουν όλοι, αφού μπορούσαν την ελληνική, για να διαβάζουν το Ευαγγέλιο, τους πατέρες, τους ύμνους της Εκκλησίας, που είναι συλληπτική της πλειοψηφία γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Γιατί? Για να καταλαβαίνουν καλύτερα το Ευαγγέλιο και τη Θεία Αποκάλυψη και τις αλήθειες του ουρανού, και να μπουν ευχερέστερα και βαθύτερα και καλύτερα και μονιμότερα στον Άγιο Παράδεισο. Να το. Στον Άγιο Παράδεισο. Σήμερα μας μιλάνε οι πολιτικοί που αναβάλλουν τον Ισοκράτη. Άλλα πράγματα που ο Ισοκράτης. Άλλα πράγματα που ο Ισοκράτης. Μιλάνε για τους μετέχοντας της μετέρας παιδείας. Εδώ η παιδεία μας στην Ελλάδα πάει κατά διαβόλου. Η ανωτάτη εφαλήρησε, εβδόμη εβδομάς, να ταυτολογήσουμε, που έχουν κλείσει τα παιδιά έξω. Και όπως ήρθε μήνυμα από χθες στο σταθμό τη Δευτέρα, νοιάζονται για τον Τζενάη, νοιάζονται για τον, νοιάζονται για τ' άλλο, και μόνο για τα παιδιά μας που τα έβγαλα στον δρόμο. Και πληρώνουμε οι γονείς και οι κηδεμόνες τα μυροκεφαλά μας, και εκείνα αυτός η αγωνία. Γι' αυτά δεν μιλάει κανένας. Ποια παιδεία? Μου λέει ο προχθές καθηγητής φιλολογίας, παρακαλώ, παίρνει γραφτά που δεν είναι του δημοτικού. Ποτέ στη φιλολογία θα διδάξουν αύριο τα παιδιά γλώσσα. Ούτε ορθογραφία, ούτε διατύπωση, ούτε γνώση, ούτε τίποτα. Η δε ιστορία πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Πόσα από τα παιδιά μας ξέρουν ποια ήταν η χθεσινή μέρα, ποιος είπε το όχι, γιατί το είπε, τι συνέβαινε τότε, ποιος κάθισε να τους εξηγήσει εκτός ελαχίστων ηρώων διδασκάλων? Πάει βαθμίδος που βάλλονται από όλους τους άλλους. Η χειρότερη εχθή της Ελλάδος, ξέρετε ποιοι είναι? Οι Έλληνες. Οι Έλληνες. Εδώ οι πολιτικοί βρίζουν τους ψηφοφόρους των. Μας λένε ρατσιστές. Οι Έλληνες ρατσιστές? Ποτέ δεν είναι οι Έλληνες ρατσιστές. Εδώ τους δεχτήκαμε όλους. Τους δεχτήκαμε όλους και στείλουμε και τη σημαία και υπερμαχούμε για τους Αλβανούς. Εμείς οι Έλληνες τους σκοτωνόμαστε. Σε κανένα κράτος της γης, το ξέρετε αυτό, δεν παίρνει την εθνική σημαία αν δεν είναι του ιδίου έθνους. Το 1985 ψήφισε νόμο η Ελληνική Βουλή και είπε ότι τη σημαία την παίρνουν μόνο Έλληνες. Και μπράβο του. Το 2000 ο Υπουργός Παιδείας ο Νιν έβγαλε μια εγκύκλιο και είπε το ίδιο πράγμα. Βρέστα και διαβάστα. Εγώ το μεσημέρι τα κοίταζα. Και όμως αυτοί που ψήφισαν, που εμείς τους εκλέξαμε, καλός ή κακός δεν έχει σημασία, τους εκλέξαμε, δεν τηρούν αυτά που εψήφισαν. Δεν εφαρμόζουν τους νόμους του κράτους. Θα μου πεις και τι εφαρμόζεται? Τίποτε. Τίποτε δεν εφαρμόζεται. Και εμείς φέραμε στη Βουλή. Θα έρθουν εκλογές μεθαύριο. Θα έρθουν εκλογές μεθαύριο. Εμείς είμαστε ρατσιστές, οι Έλληνες? Όχι. Όχι. Τώρα τα έχουμε λίγο με τους Αλβανούς. Γιατί κάνουν τόσα εγκλήματα. Βιάζουν γυναίκες, σκοτώνουν ανθρώπους, κλέβουν, απειλούν. Λοιπόν, δεν θα ξεσηκωθούμε κι εμείς λιγάκι? Σας παρακαλώ δηλαδή.
Δεν θα ξεσηκωθούμε λιγά, τι θα κάτσουν να μας φάξουν, να μας πατήσουν. Οι κυβερνώντες αυτό θέλουν. Να εξαλειφθεί το έθνος και γένος των Ελλήνων. Γιατί δίνουν τη σημαία να πούνε ένα πανίνο που το παίρνουν όλοι, να την εξευτελίσονται στο τέλος. Γιατί σημαία επάνω έχει το Σταυρό. Το Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το ίδιο Μεγάλο Κωνσταντίνου το Σταυρό. Αυτό το λάβαρο, το πρώτο λάβαρο της χριστιανοσύνης και ολομιοσύνης, είναι το λάβαρο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Που το έφτιαξε την υποδείξη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι τους πονάει λοιπόν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όλους αυτούς τους αντίχριστους. Όλους αυτούς τους αντίχριστους. Και δεν είναι πολλοί. Είναι λίγοι. Πλειοψηφία του λαού μένει ορθόδοξη παρόλα τα βάσανα. Μένει ελληνική. Αλλά υπάρχουν λίγοι που έχουν στα χέρια τα μέσα ενημερώσεως και φαίνονται πολλοί. Ας τα κλείσουμε. Ας μην του κάνουμε τη χάρη. Δεν είναι αυτοί οι κύριοι των μίντια. Είμαστε εμείς που έχουμε το κουμπάκι στα χέρια μας. Γιατί να καθόμαστε να ακούμε τους βλάκες να μας βρουν την πατρίδα, την εκκλησία, να λένε ρατσιστές στους Έλληνες. Εκείνοι είναι ρατσιστές απέναντί μας. Εκείνοι είναι ρατσιστές απέναντί μας. Και οι άλλοι βρωμιάρδες, τους οποίους έφεραν εδώ, όχι όλους. Εκείνοι είναι ρατσιστές απέναντί μας. Αυτό το γνωρίζουμε. Αντί να τους τα πούν, μας τα λένε, πες τα μου να μην τα πω. Και φωνάζει ο κλέφτης. Για να φύγει ο νοικοκύρης. Άμα τους βολεύει και τους αρέσει, υπάρχει και η Τουρκία από εκεί, υπάρχει και η Ευρώπη, υπάρχει και η Αλβανία, πάνε εκεί να περάσουν καλά. Περνάνε καλά εδώ, τρώνε καλά, έχουν αμερικάνικη τσέπη και σοεστικό μυαλό, και από εκεί και πέρα πάει η Ελλάς. Πάει η Ελλάς. Πάει η Ελλάς. Και δυστυχώς έχουν μπει και στην εκκλησία και σε μοναστήρια και τους υποστηρίζουν. Δίνουν λεφτά, τι δεν τα κάνω εγώ τα λεφτά. Και με τα λεφτά υπολύθηκε ο Αναμάρτης, το ξέρετε. Τα λεφτά που λέει και το τραγουδάκι, επολύθη χάριν των χρημάτων και ο αναμάρτητος, στόμερ καλός, στόμερ μεταφόβου, γιατί έχουμε πέσει σε αραθυμία και σε αβουλία και φοβούμεθα. Οι Ιταλοί, ξέρετε γιατί έπεφταν στη θάλασσα το μεγάλο 40, γιατί σαν ένοχοι. Ήσαν ένοχοι. Ήξεραν ότι χτυπούσαν μια χώρα, τους έφερα και με τους όρους πιο πολλούς, να λέμε την αλήθεια. Μια χώρα που δεν τους έφτιαξε τίποτε. Μια χώρα που έδωσε τα φώτα στον πολιτισμό και στην οικουμένη. Μια χώρα που έχει τους πιο δημοκράτες ανθρώπους, τους πιο αισθηματίες ανθρώπους, τους πιο υπέροχους ανθρώπους. Σήμερα ακόμα εμείς υποστηρίζουμε τους ξένους, μας πάτησαν, μας έφαγαν. Υποστηρίζουν Έλληνες, εγώ με μένα το θαυμάζω και όλα παρότι τους λέω βλάκες. Κι εγώ ίσως είμαι. Λοιπόν, γιατί η ελληνική ψυχή δεν βρίσκεις πουθενά. Να το ξέρετε αυτό. Και όσοι έχετε πάει στο εξωτερικό ή έχετε έρθει σε επικοινωνία, το ξέρετε και το βλέπετε. Και βλέπετε και τους ξένους που είναι εδώ. Οι περισσότεροι είναι αγενείς. Είναι βάρβαροι. Μερικοί είναι καλοί. Και καλύτεροι από εμάς. Αυτό δεν λέει τίποτα. Είναι λίγοι δυστυχώς. Γι' αυτό. Ας φροντίσουμε την πατρίδα. Και μας προκαλούν ότι μετέχουν της ημετέρας παιδείας. Και κάτι άλλο, ήρθε προχθές τηλεγράφημα. Λίγο πριν κλείσει η εκπομπή, ένα λεπτό, δεν μπορούσαμε να το πούμε. Καθηγητής από τη Νέα Μηχανιώνα, λέει. Έλληνε καθηγητής. Ο κύριος Σενάη δεν εξετάστη. Ούτε στα αρχαία ελληνικά, ούτε στα νέα ελληνικά. Έχει απαλλαγή. Σε ποια μαθήματα εξετάστηκε τότε? Σε ποια μαθήματα εξετάστηκε? Γιατί να είναι αυτός Έλλην? Γιατί να είναι αυτός Έλλην? Αλλά τους ευχαριστούμε. Και τους κυβερνώντας και τους καθηγητάς, εκείνους που όλα άρεσαν στον Τζενάη, γιατί μας ξύπνησαν την εθνική συνείδηση. Βάλτε στο χεράκι. Ας το δούμε και έτσι. Ας κάνουμε τον καλό λογισμό που ο Γέροντας Παΐσιος και έχει δίκιο. Μας ξύπνησαν την ψυχή καθώς και οι κυβερνώντες. Και βλέπετε τους Έλληνες να ξυπνάνε. Στη Μεσσηνία χθες έγινε παρέλαση απόντων των Ελλήνων. Και ήταν μόνο οι Αλβανοί και χειροκροτούσαν την παρέλαση. Στο Χολαργό οι Αλβανοί έκαψαν τις σημαίες και όλα εκείνα τα έδρανα των επισήμων. Να πω κι άλλα, ας τα αφήσω. Είναι καλό όμως που μας ξυπνάνε. Υπάρχει ελληνική φυλή. Τα δε παιδάκια σε ένα σταθμό χτες που ήταν ελεύθερος, τα Ελληνόπουλα, μιλούσαν με θέρμη και αγάπη, παρότι δεν ήξεραν τα περισσότερα. Για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για την οικογένεια. Και ήθελαν να πάνε να πολεμήσουν κάτω από τη σημαία μας και να πεθάνουν ως μάρτυρες και ήρωες
υπερπίστεως και πατρίδος. Το αίμα νερό δεν γίνεται, αδελφοί μου. Είμαστε Έλληνες στην καταγωγή. Είμαστε Έλληνες κατ' φύτρα. Οι άλλοι δεν πάνε λένε την Έλληνες, δεν πάνε να βάλουν ταμπέλες, δεν πάνε να ζουν χαρτιά ψεύτικα ή αληθινά. Δεν είναι Έλληνες. Συμμετέρας παιδείας εννοούσε τους άλλους Έλληνες ο Ισοκράτης. Δεν ήταν ο Ισοκράτης διεθνιστής της κακιάς ώρας. Όσοι ακολουθούσαν την παιδεία των Αθηναίων ήσαν Έλληνες. Γιατί η παιδεία των Αθηναίων παρήγαγε της τέχνης τα καλλιστεύματα και της διανοίας τα αριστουργήματα. Και έφερε καλλιέργησε τον άνθρωπο μέχρι το τελικό του όριο. Και παρήγαγε τον κλασικό πολιτισμό, ο οποίος είναι πολιτισμός ψυχής. Όσοι υπόλοιποι Έλληνες ακολουθούσαν τον πολιτισμό των Αθηναίων, ήσαν αληθινοί Έλληνες και οι μετέχοντες της ημετέρας παιδείας, για να τα εξηγήσουμε. Αν το θέλουν οι κυβερνώντες όμως να είναι και οι άλλοι οι ξένοι μετέχοντες, ας τους κάνουν τότε. Ας κάνουν εντατικοποίηση των ελληνικών σπουδών που τσιρμάξαμε. Ας διδάξουν αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά και ο κύριος Τσελάνη να διδαχθεί. Μάλιστα. Ας διδάξουμε την ιστορία μας, ας διδάξουμε τη γλώσσα μας, ας διδάξουμε τα τραγούδια μας. Η αρχαιότερη παιδεία εδώ ήταν μουσική παιδεία κατά τρία τέταρτα, το ξέρετε. Και σήμερα τι κάνουν οι καθηγητές, 6-7 ώρες που μπαίνουν μέσα, μπλα 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 μπλα, καλά που τους αντέχουν τα παιδιά. Εγώ, αν θα σηκωνόμουν, θα πέταγα θρανία στα μούτρα, συγγνώμη. Βεβαίως, και ό,τι άλλο. Τους τρελαίνουν 7 ώρες. Εδώ μισή ώρα σου μιλάει άλλο στο πρόβλημά του και αρχίζει το μυαλό σου και παίρνει στροφές. Εγώ που παπά έχω και ζάχαρο, το καταλαβαίνω αυτό. Βεβαίως, παίρνει στροφές. Πώς μπορούν 7 ώρες. Βάλτε να τραγουδήσει, βάλτε το θέατρο, βάλτε το χειροτεχνία. Θέλουν κόπα αυτά. Και πάει και αρχίζει το μπλα, ή βάζει από μέσα και διαβάζει τα παιδιά, και αφού δεν ξέρει τίποτα, γίνονται για αυτά. Και δεν διδάσκεται τίποτα. Εκτός εξαιρέσεων, λέει, επανέρχομαι. Και ευτυχώς, οι εξαιρέσεις αυτές αυξάνονται. Αυξάνονται. Τι να στεράζετε, κυρία μου. Αυξάνονται. Και θα αυξηθούν. Θα ξυπνήσει η ψυχή μας. Θα ξυπνήσει η ελληνοορθοδοξία μέσα μας. Θα ξυπνήσει αυτό το ποτάμι που λέγεται λαός. Και άμα οργιστεί ο λαός, οργή λαού, οργή Θεού. Και ας πω εγώ μετά, που θα πάνε οι ένοχοι να κρυφτούν. Οι Ιταλοί λοιπόν ένιωθαν ένοχοι. Γι' αυτό και μόλις ορμούσαν οι γοργόφτωροι Έλληνες και φώναζαν αέρα, το βάζαν στα πόδια, πέταγαν όπλα και λίγο έλειψε να πέσουν στη θάλασσα την Αδριατική. Ένοχοι. Και τούτοι τώρα που κάνουν διάφορα εδώ, αισθάνονται ένοχοι. Γι' αυτό και αγκάπιος, υψός, φωνή διαμαρτυρίας, στεντόρια και λεβέντικη. Τι κάνουν. Κάνουν πίσω. Μαζεύονται. Εδώ ένας νομάρχης πάνω στη Μακεδονία είπε δύο λόγια και θορυβήθηκαν όλοι. Ψέματα είπε ο άνθρωπος. Αλήθεια είναι. Άλλο στη δημοκρατία έχουν λόγο όλοι. Μας λένε να δεχόμεθα οι κυβερνώντες και οι συναυτείς το διαφορετικό, δηλαδή τους μετανάστες, λαθρομετανάστες και λοιπούς. Σε εμάς όμως δεν επιτρέπουν να έχουμε διαφορετική άποψη, να διατυπώσουμε διαφορετική γνώμη, να πούμε το παραπονό μας, να πούμε ό,τι άλλο, να τους ελέγξουμε. Γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται στη δημοκρατία. Αλλά δεν είναι αυτοδημοκρατία. Είναι τυραννία κατά τον Πλάτωνα. Τελευταίο σκαλοπάτι της δημοκρατίας, λέει ο Πλάτωνας στην πολιτεία του, είναι η τυραννία. Τυραννία. Να μην πω μια άλλη λέξη γιατί πονάει. Η τυραννία. Η τυραννία. Και υπάρχουν ακόμη Έλληνες οι οποίοι είναι με το καθεστώς. Δικαίωμά τους. Και αφού σου επιτρέπει η δημοκρατία, δικαίωμά τους. Αλλά αύριο και αυτοί και εμείς, τι θα πούμε στους πεθαμένους που θα πάμε πάνω, που έπεσαν υπερπίσω και πατρίδος, και περισσότερο, τι θα πούμε στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας, όπως βλέπετε, είναι διατεθειμένα. Είναι διατεθειμένα τα παιδιά μας να θυσιαστούν για πίστη και πατρίδα και ιδανικά. Έχουν μέσα στο DNA, έχουν μέσα τους την ελληνοορθοδοξία. Είναι βαπτισμένα στην αθάνατη κολυμπήθρα της Εκκλησίας μας. Και από αυτά θα προέλθει η εκδίκηση. Αυτά θα πάρουν το δίκαιο στα χέρια τους. Και αυτά θα ελευθερώσουν την πατρίδα. Θα ελευθερώσουν την πατρίδα. Γιατί δεν θα έχουν τις αγγυλώσεις δεξιού, κεντρώου, αριστερού, αυτές τις αηδίες που μας βάλαν τόσα χρόνια και μας τρέλαναν.
το διέρη και βασίλευε των αρχαίων Ρωμαίων. Γιατί σε όλα τα κόμματα υπάρχουν Έλληνες, καλοί, πατριώτες, ένθεοι, πιστοί. Πιστοί, και καλό όλους αυτούς να βοηθήσουμε, δεν ξέρω πώς. Δεν είμαι πολιτικός εγώ, όπως είπα και στο σταθμό, δεν ξέρω. Να βοηθήσουμε την πατρίδα μας και την εκκλησία μας, η οποία βάλεται υπούλος. Να βοηθήσουμε. Να νιώσουμε χρήσιμος σε αυτούς μας. Για τώρα μόνο... Στο μέρος πάμε περισσότεροι και ισχύει αυτό που έλεγαν οι παλαιοί, μαμ να είναι κάκα. Λοιπόν, και δεν προσφέρουμε τίποτα άλλο. Ενώ όταν κανείς κάνει αγώνα για τα υψηλά και μεγάλα, για την πίστη, την πατρίδα, την οικογένεια, την ψυχή του, αν θέλετε, την αθάνατη, περίς ο Χριστός απέθανε, τότε νιώθει πλήρωμα. Μου έλεγε προετών ένας τραγουδιστής, πότε θα γίνει παππούλι ένας πόλεμος με τους εχθρούς μας. Μη λέω ονόματα και παθαίνουν μερικοί. Λοιπόν, να πάω κι εγώ να πολεμήσω, το είπε σε μένα και ας το φέρω καμιά φορά να τα ακούσετε αν θέλετε. Λοιπόν, να πάω κι εγώ να πολεμήσω και να δώσω το τομάρι μου για την πίστη και την πατρίδα, για να νιώσω πως το τομάρι μου έχει μια αξία. Καταλαβαίνετε ποιο αυτό; Δεν είμαστε αυτό που τρώμε πλέον, μαρξισμός. Δεν είμαστε χώμα, δεν είμαστε κοπριά. Είμαστε ψυχές αθάνατες. Έχουμε και σώμα, έχουμε και κοπριά, αλλά όχι μόνο αυτά. Αυτά είναι οι βρόσοι απολυμμένοι, αυτοί που χάνεται. Έχουμε όμως ψυχή αθάνατη. Κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού πλασθήσαν. Έχουμε μέσα μας αυτόν τον κόσμο με τα πλούτια που θα έλεγε ο Μεγάλος Σολομός, που ζητά το Θεό, ζητά τον Παράδεισο, ζητά την αγάπη, ζητά την καλοσύνη. Στη Δευτέρα Παρουσία η ίδια η ψυχή μας θα μας ελέγξει, γιατί δεν την αφήσαμε σε αυτή την πλάση να αγαπήσει τον Χριστό, να αγαπήσει τον συνάνθρωπο, να προσφέρει το καλό, να εκφράσει και να επενδύσει θετικά όλα τα πλούτια που έχει, να γίνει ευεργέτης και με ήττα και με γιώτα, και να κάνει τόσα καλά. Γιατί μπορεί και μία ακόμα ψυχή, όπως λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, όταν έχει θείο ζήλο και πυρπολείται από αυτόν, μπορεί να διορθώσει ολόκληρον δήμον, ολόκληρη πόλη, ολόκληρο μέγα πίθος. Μπορεί να αλλάξει. Σε αυτόν τον τόπο υπήρξαν πολλές και μεγάλες και γενναίες ψυχές και πρόσφεραν και στην πατρίδα και στην οικουμένη. Φυσίασαν την περιουσία τους, τις ανέσεις τους, τη ζωή τους, τα πάντα, υπερπίστεως και πατρίδος και υπέρ της οικουμένης. Γιατί και η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός είναι οικουμενικά μεγέθη. Αγκαλιάζουν όλη την πλάση, όλους τους ανθρώπους. Και τώρα το βλέπουμε. Πού όλοι να πάνε λαθρομετανάστες να τους αγκαλιάσουν; Εδώ τους αγκαλιάζουμε, τους δίνουμε, τους κάνουμε. Και αν λέει κανείς κάτι που το παρακάνουν για αυτοί, πάνε οι άλλοι να το σκοτώσουν. Τώρα όχι, αλλά πριν μερικά χρόνια ναι. Τώρα κάτι καταλαβαίνω και βλέπω. Βεβαίως. Γιατί είμαστε Ορθόδοξοι, το καταλαβαίνετε. Είμαστε παιδιά του Χριστού και της Παναγίας, το καταλαβαίνετε. Παιδιά της ελεημοσύνης του Κυρίου, της καλοσύνης της Παναγιάς, της εσπλαχνίας των Αγίων, του μεγαλείου των Ονειρών, παιδιά του Κολοκοτρώνη, της Μπουμπουλίνας, της Μαυρογένους, παιδιά των πατέρων μας, που δεν είχαν τα μάτια τους ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση που έχουμε σήμερα. Άλλοι ελευθερίζονται προς την Ανατολή, πάει η Ανατολή τώρα βέβαια, άλλοι προς τη Δύση. Πού είναι τα μάτια τους; Άνω προς τον Θεό των Πατέρων μας. Και ταπεινά πέφτανε μπροστά στο Θεό των Πατέρων μας και μπροστά στην Κύρα Παναγιά. Και τι επεσκύνωνε πάνω τους; Η δύναμη του Θεού. Με τη δύναμη του Θεού έκαναν την εποποιία του 40. Οι προπατορές μας που μερικοί ακόμη ζουν και είναι πάνω από τα 80. Και αυτό δεν τους θυμά κανείς. Ούτε μια πλακέτα. Τον κύριο Τσενάκη και τους άλλους να τους τιμήσουμε. Να τους τιμήσουμε κι αυτούς. Αλλά εκείνους τους επιζώντες αργωνιστάς, εκτός του Μακαρίου, τους κάλεσε κανένας άλλος; Τους κάλεσε κανένας άλλος να τους ευχαριστήσει, να τους προβάλλει, να τους δώσει και πλακέτα, να τους δώσει και σύνταξη, να τους βγάλει και στην τηλεόραση, μέρες που είναι αυτές; Και να πούνε εκείνοι σε πρώτο και από πρώτο χέρι τι είδαν εκεί,
τι έπαθαν, πώς πολέμησαν, πώς αισθάνθηκαν και τι προσέφεραν. Δεν τους βάλουμε ή δεν τη βάλουμε. Το τζενάει. Και δεν βάλεις και μαθητές άλλους που είναι αντίθετοι. Βγάλε και άλλους μαθητές να μαθητάει δημοκρατία. Βγάλε και άλλους μαθητές. Βγάλε και τους καθηγητές. Και τους μεν και τους δε. Όχι μόνο κόμματι δημοκρατία και μονόπαντη. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι δικτατορία του χειρίστου είδους. Έχει όμως το όνομα της δημοκρατίας. Έχουν αυτοί οι άνθρωποι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ως επικάλυμα της κακίας την ελευθερία. Ξέρετε τι σημαίνει επικάλυμα. Της κακίας την ελευθερία. Και ονόματα αυτής της κακής, της ιδεολογικής κακής ελευθερίας και θυσιάζουν και σφάζουν και καταστρέφουν και απειλούν. Απειλούν. Βγήκαν από χτε οι αστυνομικοί μας που τους έφερα στο αμήν. Βγήκαν να ζητήσουν για αυτοί πέντε φράγκα να ζήσουν. Τα παιδιά αυτά δεν είναι των οικογενειών αυτών που κυβερνάνε. Ποιος πάει τώρα στη φύλακα από αυτούς, καταδέχονται. Είναι τα παιδιά του λαού μας. Όπως και ο στρατός μας είναι ο λαός ένστολος. Καταργήσαμε στρατιά της Λάρισας. Τα ακούσατε προχθές. Το σώμα το άλλο στην Κοζάνη και Θεσσαλονίκη. Και στο τέλος ποιος θα μείνει. Και είδατε ο υπουργός τι είπε προχθές στη Θεσσαλονίκη. Ότι η Θεσσαλονίκη είναι πρωτεύουσα της Βαλκανικής. Δεν τα ακούμε αυτά. Το τζενάι ακούμε. Και τα υπόλοιπα. Που είναι μέθοδος απασχολήσεως. Και λοιπά και λοιπά. Ναι βεβαίως. Πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκης, είπε, τ' άκουσα εγώ. Πρωτεύουσα της Βαλκανικής, συγγνώμη, η Θεσσαλονίκη μας. Βεβαίως. Αλλά ξεχνά ένα πράγμα, ότι εκεί υπάρχει ο Άγιος Δημήτριος. Άγιος Δημήτριος. Που από τον 3ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, 17 αιώνες και πλέον, την προστατεύει. Καθώς και την Οικουμένη. Καθώς και την Οικουμένη. Καθώς και την Οικουμένη, γιατί μας κατηγορούν ως διεθνιστάς. Οι Έλληνες δεν ήταν ποτέ εθνικιστέ με την κακία. Ήσαν πατριώτες και φίλοι όλου του κόσμου. Και ποτέ δεν έκαναν κατακτητικές μάχες και ενέργειες και προσπάθειες. Ήταν η πόλεμή τους απελευθερωτική. Και ο Μέγας Αλέξανδρος ακόμη τι έκανε, ελευθερία έφερε. Τον κατηγορούν τον Μέγα Αλέξανδρο. Οι Σκοπιανοί τον θέλουν. Γιατί τον θέλουν οι Σκοπιανοί, γιατί ξέρουν πως δεν είναι έθνος. Και θέλουν να πάρουν τα δικά μας εθνικά σύμβολα και να κάνουν έθνος από διάφορες μειονότητες. Δεν γίνεται αυτό. Είναι μίξα μίκτου. Δεν κολλάνε. Εκεί δεν είναι έθνος. Σκοπιανών δεν υπάρχει. Είναι μειονότητες Αλβανών. Ελλήνων, 200.000 Έλληνες είναι στα Σκόπια, όπως τους ξέρει. Είναι λέει βλάχοι. Όλοι οι βλάχοι της Βαλκανικής πλην της Ρουμανίας είναι Έλληνες. Ξέρετε αυτό. 200.000. Είναι Βούλγαροι, είναι Σέρβοι και μόνο Σκοπιανοί δεν είναι. Και προσπαθούν να οικειοποιηθούν τα δικά μας σύμβολα. Το αστέρι της Βεργίνας, το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να κάνουν έθνος. Και η σημαία τι σημαίνει, από το ρήμα σημαίνω. Που σημαίνει. Και εκφράζει και δηλώνει και συμβολίζει το έθνος, το κάθε έθνος. Σημαία, σημαίνω. Και επισημαίνω. Φαίνεται ποιος είναι ο Έλλην. Και η σημαία ελληνική είναι μαρτυρική σημαία. Είναι ορθόδοξη και ελληνική σημαία. Είναι η σημαία του Μεγάλου Κωνσταντίνου που αργότερα στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου 1η Ιανουαρίου 1822 της έδωσαν, τον πλαισίωσαν τον Τίμιο Σταυρό τη σημαία του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τα δύο ελληνικά χρώματα. Το γαλάζιο που είναι ο ουρανός και η θάλασσα και το λευκό που είναι η ψυχή μας. Που είναι η ψυχή μας. Γιατί όταν έγινε η Επανάσταση του 1821, η μεγάλη αυτή Επανάσταση, η Αγία Επανάσταση κατά τον Κότογλου. Τι λέει ο Κολοκοτρώνης από μνημονεύματα. Η επιθυμία να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας ήρθε από τον ουρανό, να το γαλάζιο χρώμα, σαν μια βροχή και μας επότισε. Και δεύτερον, το κοινούν αίτιον, δυνάμει του οποίου κάναμε την Επανάσταση, δεν είναι το τίποτε άλλο παρά ένα και μόνο. Να ελευθερώσουμε την πατρίδα από τον τύρανο. Ελευθερία ή θάνατος. Και μην γίνει Τούρκος στο Μωριά, μη δε στον κόσμο όλων. Τι ήταν τα κινητρά μας, δηλαδή αγνά.
λευκά, καθαρά, όπως το χιόνι. Γι' αυτό έχει και το λευκό χρώμα η αθάνατη σημαία μας. Το πάνε σιγά σιγά για να τη βγάλουν. Ο πατέρας του Σενά είπε: εγώ θα πολεμήσω, θα πολεμούσα μόνο με την ευρωπαϊκή σημαία. Και αν είναι αυτή που θέλει να σηκώσει τη σημαία, αύριο γίνει κάτι, θα σηκώσει τη δική μας σημαία. Όχι, τη δική του θα σηκώσει. Τη δική του θα σηκώσουν. Γι' αυτό όλα αυτά είναι σκόπιμα και τα φέρουν κάθε 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου για να μαυρώνουν την ημέρα και τη γιορτή. Και κάποιοι από την κυβέρνηση δεν πάνε στις μεγάλες παραλάβεις, δεν θέλω να λέω ονόματα και να πικραίνω, πάνε και πίνουν λουζάκια. Γιατί λοιπόν μας μπομπάρουν τόσο πολύ, να τα δούμε κι αυτά. Γιατί μας μπομπάρουν τόσο πολύ, υπήρχε και η Θεσσαλονίκη, υπήρχε και η Αθήνα. Υπήρχε και εθνική γιορτή στη Θεσσαλονίκη και για την απελευθέρωσή της και το 28 Οκτωβρίου υπήρχε και στην Αθήνα. Δεν τα λέω εγώ, εφημερίδες τα γράφω. Εγώ δεν ψάχνω που λέω καθένας. Κάθομαι εκεί στο κελάκι μου και κλαίω τον πόνο μου και την πατρίδα μου. Και κλαίω την Ελλάδα, σαν μικρός κολοκοτρώνης. Κλαίω την Ελλάδα. Αλλά τα γράφουν οι εφημερίδες. Τα λένε οι εφημερίδες. Έτσι λοιπόν, να επανέλθω. Γιατί είδα πέρασε η ώρα, δεν πειράζει. Η Αγία Σκέπη της Παναγίας μας και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στο Διάβα των Αιώνων και μέχρι το Μεγάλο 40 έσκεπε την υπέροχη πατρίδα μας. Την έβλεπαν οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί και οι γυναίκες της Πίνδου και οι υπόλοιποι στα βόρειο-υπηρετικά βουνά και στα βουνά της Αλβανίας και όπου αλλού την Παναγιά να τους σκέπει, να τους μιλά. Και σε κάποιο αξιωματικό που παρουσιάστηκε και προχθές του είπε γιατί έγινε ο πόλεμος και πως θα νικήσουμε τους Ιταλούς και πως θα μας σκεπάζει. Και το έκανε η Παναγιά. Πόσες φορές στρατεύμα δεν τα σκέπασε με τη θεία σκέπη της, με τη θεία νεφέλη. Τα επεσκίασε και δεν βλέπαν τα ιταλικά αεροπλάνα που πάνε τους στόχους των. Και γλίτωναν οι Έλληνες στρατιώτες και οι υπόλοιποι. Αλλά και σήμερα, η Παναγιά μας σκέπει. Αθώοι και αγαθοί και αλαφροείς και ότι και Άγιοι, υπάρχουν και σήμερα Άγιοι στην πατρίδα μας και στον κόσμο, στην Ορθοδοξία, βλέπουν την Παναγιά να περιτριγυρίζει τα σύνορά μας. Γι' αυτό ας έχουμε εμπιστοσύνη, ας την αγαπάμε, ας την ευχαριστούμε και ας την παρακαλούμε να σκεπάζει και την πατρίδα μας και τους κυβερνώντας τι να κάνουμε. Εμείς τους εκλέξαμε, δική μας είναι, αυτούς επέτρεψε ο Θεός να έχουμε και κατά των λαών και οι άρχοντες και ας κρίνουμε πιο πολύ τους εαυτούς μας γιατί είμαστε και εκκλησιαστικοί και κάνουμε και αυτομεμψία. Ας σκεπάζει τα παιδιά μας, το στρατό μας, τα σώματα ασφαλείας, τους άνεργους, τους πονεμένους, τους κατάκητους, τους ανθρώπους της υπαίθρου και δι' τους ακρίτες που κινδυνεύουν δεινότατα από τους νέους εισβολείς. Έχουμε δεύτερη άλωση που έγινε κατά τρόπων ειρηνικών και πάνε να μας τρελάνουν πως δεν είναι άλωσης. Είναι και παρά είναι άλωσης αυτό. Και μάλιστα άλωσης η πουλωτέρα της πρώτης. Γιατί αυτή είναι μυστική και πιστική. Ενώ εκείνη το εμφανής και ξεσήκωσε αμέσως τους νεομάρτυρες και τους κλεφταρματολούς εναντίον της. Πρώτοι αντιστασιακοί νεομάρτυρες παντέταξαν την ψυχή τους, το ορθόδοξο φρόνημα και τον ελληνισμό τους απέναντι στον άθεο και αντίχριστο αγαρινό και έδωσαν τη ζωή και το αίμα τους υπερπίστεως και πατρίδος. Κατά δεν αντέδρασαν αυτοί, αμφιβάλλω αν θα μπορούσαν να έχουν το κουράγιο οι κλεφταρματολοί και οι υπόλοιποι να ξεσηκωθούν. Γι' αυτό τιμή και δόξα και στους νεομάρτυρες της πατρίδος μας και στους νεομάρτυρες της Βαλκανικής, τους Ορθόδοξους και από τους άλλους λαούς που ήταν σκλαβωμένοι και αυτοί στους Τούρκους. Τιμή και δόξα στους νεομάρτυρες οι οποίοι ανανέωσαν τη δόξα των αρχαίων μαρτύρων και μας πρόσφεραν τόσα πολλά. Ο δε Άγιος Δημήτριος έσκεπε και σκέπει και τη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Γίνεται και εκεί το Έλληνα δεις, μου λέγει κάποιος,
Και όσοι έχετε πάει το καταλαβαίνετε. Λαοί, φιλέ και γλώσσε, εκεί, στο Λευκό Πύργο και σε όλα τα μέρη που είναι ακάλυπτα. Λαοί, φιλέ και γλώσσε, σε πιάνει σύγκριο, σου έρχεται στενοχώρια. Αλλά όταν κανείς θυμηθεί το Μυροβλήτη Άγιο, το Μεγαλομάρτυρα, τον Θαυματουργό, τον Φιλόπολη και Φιλόπατρη και Πατριώτη όπως το ονομάζουν Βυζαντινή ύμνη, τότε αλλάζει το κλίμα μέσα του. Του έρχεται θάρρος, τον καταλαμβάνει γενναιότητα, φεύγει απελπισία και παρακαλεί τον Άγιο να οικονομήσει τα πράγματα για μια ακόμη φορά. Στις 26 Οκτωβρίου 1912 οι Βούλγαροι και οι Εβραίοι δεν άφηναν τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή να παραδώσει, στους Έλληνες νικητές την ύμφη του Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκη. Εκείνος όμως στο τέλος προφανώς βιαστής από τον Άγιο Δημήτριο και εξαναγκαστής την παρέδωκε στους Λεβέντες, στους Έλληνες. Και εισήλθαν στη Θεσσαλονίκη, λασπωμένοι, κουρασμένοι, πεινασμένοι, αλλά με πρόσωπο λαμπερό και καρδιά γεμάτη χαρά. Και οι Θεσσαλονικείς πέταξαν τα φέσια και ό,τι άλλο είχαν Τούρκικο απάνω τους και τους αγκάλιαζαν και τους φιλούσαν και έλεγαν «Χριστός Ανέστ» και «Η Ελλάς Ανέστ» και «Αληθώς Ανέστ». Αυτά είναι τα μεγαλεία. Τα μεγαλεία τα υπέροχα. Θα συνεχίσουμε όμως και την επόμενη φορά. Την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτα Θεός, θα κάνουμε 3:15 παράκληση πάλι στην Παναγία μας. Οι Άγιοι δεν παραξηγούνται να αγαπούν. Και ύστερα ομιλία με το ίδιο θέμα. Δηλαδή η Αγία Σκέπη και ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης. Είναι επίκαιρα, επικαιρότατα και αναγκαιότατα αυτές τις ημέρες που διαβαίνουμε. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς. Ευχαριστώ το Ίδρυμα, τις κυρίες, τον Ψάλτη μας, τον Επιτροπό μας, τον σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, και να εύχονται και εκείνοι και εμείς, και κυρίως εσάς που ήρθετε πάλι σήμερα νησκοί και κουρασμένοι και μέσα στο κρύο και κάναμε την παράκληση στην Κυρία Παναγία και ομιλία για τη χάρη της και τον Άγιο Δημήτριο. Ας μας σκεπάζουν και πάλι. Ας πιάνουμε τον ηθικό με της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπανδύον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφι ανύμφευτε. Και πάλι σας ευχαριστώ, η Παναγία βοηθειά μας, καλή σας νύχτα και καλή αδάμωση την επόμενη φορά. Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.